κάνει. Όπως να ευχαριστήσω τον κύριο Καραμπατσό, ο οποίος έφυγε της εποχής του, όχι μόνο μελετήθηκε και σχέδιο είχαμε γίνει και τότε έφτασε πάλι να αναβαγίσει το θέμα. Ό,τι είχα να πω θα τα πει ο πατήρ, τα έδωσε και γραμμένα για να μείνουν στα πρακτικά. Αλλά λυπούμαι που δεν έχω το χρόνο να καθίσω. Λυπούμαι. Ευχαριστώ όλους σας, είτε το ψηφίσετε είτε δεν το ψηφίσετε. Δεν γίνεται να καθίσετε να να τοποθετηθώ τι. Έχω τοποθετηθεί από το γράμμα που έστειλα στον κύριο Δήμαρχο και ζητώ για τις ανάγκες, πρωτίστως για την τιμή του Αγίου Θεοφάνου, όπως είπατε, και η Θεσσαλονίκη και η Βέρεια και η Λάρισα και η Αθήνα και η Πάτρα και όλες οι πόλεις έχουν τον πολιούχο του, που δεν έχει τόσο σχέση όσο έχει ο Άγιος Θεοφάνης με την πόλη της Ναούσης. Επομένως αυτό ήταν μια παράγνωση για διαφορού λόγου. Εγώ από την πρώτη μέρα που ήρθα και στον εθρονιστήριο λόγο μου το αναφέρω αυτό. Και γιατί δεν ήμουν πολίτης της πόλεως, ήξερα ότι απουσιάζει από την Άουσα ο ναός του Πολιού. Και είπα, καλό θα είναι όλοι να συνεργαστούμε να γίνει αυτός ο ναός. Βέβαια, εγώ δεν ήξερα τα δεδομένα της πόλεως, αν υπάρχουν οικόπεδα, δεν υπάρχουν οικόπεδα. Προέκυψαν πολλά πράγματα. Κάτι είχα προτείνει εγώ τότε, αλλά μετά εξελίχθη κάπως διαφορετικά επί της εποχής του αειμνήστου Βλάχου. Και εκείνος όμως είχε κάνει προτάσεις, όπως έκανε και ο κύριος Καραμπατσός και είμαι γνώμων. Σήμερα το θέμα έφτασε εδώ. Τι άλλο θέλετε να πω? Εγώ ευχαριστώ από καρδία, διότι ασχολήθηκε έστω και σήμερα η Δημοτική Αρχή με αυτό το θέμα και με αυτές τις, τέλος πάντων, έστω θα έλεγα, και με τη χρονική αυτή περίοδο των 20 ετών να μπορέσει η πόλη, η Μητρόπολη να φτιάξει τον ναό για να τιμήσουμε τον Άγιο που ετοίμησε την πόλη αυτή. Αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε, είμαι στη διάθεση. Και πρότεινα μάλιστα, επειδή υπάρχουν πολλά κειμήλια ακόμα από την πυρκαγιά των ναών και τα έχουμε προσωρινά έτσι τοποθετημένα, να γίνει κάτω από τον ναό ένας χώρος επισκέψιμος σαν ένα ουσίο, ας το πω, και θα πιο εκκλησιαστικά να το πω, ούτως ώστε αυτοί που έρχονται και θέλουν να γνωρίσουν και την ιστορία μας, να γνωρίσουν τον πολιούχο μας, να γνωρίσουν και αυτά τα υπολείμματα από αυτή την καταστροφή της πόλεως. Δεν ξέρω αν κάτι άλλο θέλετε να πω και πάλι να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου που ασχοληθήκατε. Ο πατήρ έχει την ομιλία μου, θα σας τη διαβάσει αν θέλετε μετά. Ευχαριστώ.